Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Με αλλαγή του καιρικού σκηνικού που παίρνει πια σιγά σιγά τη χειμερινή του μορφή, ξεκινάμε. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά και βέβαια να πούμε πως τα πράγματα στην θάλασσα είναι ολίγον τη ρευστά. Γιατί νωρίς το πρωί, εκεί κατά τις 7-8 η ώρα, και ενώ βλέπαμε νεφώσεις στην περιοχή και έναν περίεργο καιρό, το λιμεναρχείο μας διαβεβαίωνε ότι κανονικά γίνονται για την ώρα τα δρομολόγια και ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όμως, από ό,τι φαίνεται τώρα πια ανατρίωρο ανανεώνονται τόσο τα δρομολόγια και οι καταστάσεις της εικόνας του καιρού γενικότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτήν τη στιγμή μας ενημερώνουν ότι για τη μία το μεσημέρι δεν θα αναχωρήσει το Ολύμπιο Ζεύς, για μας τη χάρη, και λίγο μετά θα μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση για τον δρομολόγιο στις 3. Το λέω αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, άνθρωποι ταξιδεύουν αεροπορικώς μέσω ΚΟ, άνθρωποι μετακινούνται για χι λόγους. Η μόνη τους επιλογή που τουλάχιστον για την ώρα είναι σταθερή είναι το καταμαράν, το οποίο έρχεται κατά τη μία στο λιμάνι της Καλύμνου. Αυτή είναι, αγαπητοί μου φίλοι, η εικόνα που υπάρχει, ενώ βέβαια έρχεται να ξεκαθαριστεί το θέμα της επίσκεψης πια του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Από ό,τι φαίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, το τηλεφώνημα που είχε γίνει πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας, στην διάρκεια που μιλούσαμε ο κ. Δήμαρχος αλλά και ο Διευθυντής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κ. Θοδωράκης, φαίνεται ότι τώρα οριστικοποιείται και έτσι μια μέρα πριν την μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου, δηλαδή Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, αυτό θα είναι εφικτό τόσο να είναι ο Πρωθυπουργός εδώ στα μέρη μας, στον τόπο μας, αλλά και το πρωί να γίνουν τα εγγένεια επίσημα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Μια μεγάλη έτσι υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου φίλοι, για έναν τόπο που χρόνια το συζητούσε, χρόνια τοποθούσε και τώρα έχει φτάσει πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. Άνω τελεία και πάμε να ταξιδέψουμε λίγο νοτιότερα, γιατί εμείς μπορούμε να ταξιδέψουμε, στη θάλασσα έξω τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς πάμε λοιπόν να συνδεθούμε τώρα αμέσως με τον Δήμο Χάλκης και μαζί μας είναι ο Δήμαρχος κ. Μιχάλης Πατρός, που τον ευχαριστώ και τον καλωσορίζω. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Έλεγα τώρα για τα μπουφοράκια που, όπως καταλαβαίνετε, τις μετακινήσεις τουλάχιστον των μικρών σκαφών σχεδόν τις κάνουν απαγορευτικές. Αλλά έρχεται να προσθεθεί βέβαια η είδηση εδώ σε εμάς για τα εγγένεια και την άφιξη του Πρωθυπουργού Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου για τα εγγένεια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, που καταλαβαίνετε επισκιάζει όλα τα άλλα. Καλό είναι το ότι κάτι γίνεται σε ένα νησί και ειδικά στην Κάλυμνο, που είναι ένα μεγάλο νησί, έχει μια ιστορία πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά να σας πω, με μπουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια. Έχουμε μάθει πια και το λέω γενικά αυτό. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ελάτε να δούμε, μια που και τα ακτοπλοϊκά ήταν εκεί στα θέματά σας στην Σύρο, αλλά και γενικότερα βέβαια είναι ένα θέμα που όλους, κάθε τόπο τον απασχολεί, να δούμε τι βγήκε μέσα από αυτές τις συνεδριάσεις που πραγματικά θέλουμε να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα και να υπάρχουν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα. Βεβαίως. Πιστεύω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό διήμερο, πολύ γεμάτο, και με αποτελέσματα αλλά και με ειδήσεις. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω και ο προβληματισμός μου, τον οποίο έθεσα βέβαια και όλα, είναι η νομοθεσία που αλλάζει από το 2020 ό,τι αφορά τα σκάφη, αυτό που λέμε σε περιβαλλοντικούς όρους για το καύσιμό τους και όλο αυτό. Αυτό βέβαια θα επιφέρει μια αύξηση στα καύσιμα και από ό,τι υπολογίζεται θα ξεπεράσει το 60%. Ναι. Άρα πιστεύω ότι υπάρχει ο χρόνος 2 χρόνια να προετοιμαστούμε όλοι, να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα και από τους επιχειρηματίες, δηλαδή τους εφοπλιστές, αλλά και στα νησιά που έχουν σκάφη, διαθέτουν σκάφη για την εξυπηρέτηση των πολιτών τους. Τώρα, ό,τι αφορά το ακτοπλοϊκό, απεδείχθηκε, αναδείχθηκε ότι άλλα νησιά, όλοι είναι παραπονούμενοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι θέλουμε 5 δρομολόγια την ημέρα, κάτι που δεν είναι εφικτό. Αλλά απεδείχθηκε ότι κάποια νησιά έχουν πολλά δρομολόγια, κάποια άλλα λιγότερα. Πιστεύω και αυτό αποφασίστηκε, ότι με ένα καλό συγχρονισμό και εντοπισμό των προβλημάτων να βελτιώνεται το συγκοινωνιακό,
που είναι το πρωταρχικό, η πρωταρχική στόχευση των νησιών για την επιβίωσή τους και την ανάπτυξή τους γενικότερα. Βέβαια. Και πόσο μάλλον εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά, αφού το χειμώνα έχουμε ζήσει έτσι πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία πολλές φορές είναι και επικίνδυνα. Αν κάτι παρουσιαστεί με έναν κακό καιρό, με ένα απαγορευτικό, ξέρουμε πολύ καλά έτσι, τι συμβαίνει για τον νησιώτη που νιώθει αποκλεισμένος. Είτε αυτό είναι ένα τροχαίο, θέματα άλλα υγείας, το κετού και τόσα άλλα. Βεβαίως, κυρία Κουγιάννη, και δεν μπορούμε πια να μένουμε, ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι. Με τις ευχές και τα ευχολόγια τίποτα δεν γίνεται. Πρακτικές λύσεις πρέπει να βρίσκονται. Είναι καιρός. Εγώ το είπα, φεύγω τώρα από το αυτοπλοϊκό και πάω στη ΠΕΒ, ότι πρέπει πια οι αυτοδιοικητικοί να βγάλουν τα κουστούμάκια και τις γραβάτες, να βάλουμε τα μπλουτζινάκια μας, να γίνουμε λαός όπως πρέπει να είμαστε και να διεκδικούμε με μορφές πάλης αυτά που μας ανήκουν. Έχουμε αρκίσει πάρα πολύ. Αν και εγώ θα σας πω, κλείνοντας την ομιλία μου στην ΠΕΔ, είπα ένα λαϊκό άσμα του μεγάλου Στέλιου Κατατζίδη, έρχονται χρόνια δύσκολα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό ναι, μα ήδη περνάτε έτσι πάρα πολλές αλλαγές, συρρυκνώσεις από το θέμα των προσλήψεων μέχρι τεχνικών υπηρεσιών που πρέπει να τρέχετε, όσα νησιά φυσικά δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες. Και γι' αυτό βλέπετε και... ότι είμαστε και μια παραμονή απεργίας, έτσι, αύριο. Από τα δεμένα καράβια αύριο μέχρι όλους τους κλάδους που παίρνουν μέρος. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να προβληματίσουν εκείνους και εκείνες που θέλουν να ανακατευτούν και πρέπει να ανακατευτούν μετά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν πρέπει να υπάρχει το εγώ, πρέπει να υπάρχει το εμείς για το καλό των νησιών μας, για την επιβίωση των συνδημοτών μας. Και το είπα άλλωστε και στην ΠΕΤ, στο συνέδριο, ότι εμείς ερχόμαστε από το λαό, σε αυτόν απευθυνόμαστε και είμαστε υπηρέτες του. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι αυτοδιοικητικοί, είτε είναι τώρα είτε θα είναι από την 1η του Σεπτέμβρη του 2019. Ναι. Ο τομέας της υγείας, πώς είσαστε τώρα με τους σημερινούς μήνες, κύριε Δημαρχέ? Εμείς έχουμε δύο νοσηλευτές, έναν αγροτικό και έναν ειδικευόμενο. Ο αγροτικός και η νοσηλεύτρια είναι του ΕΣΥ. Και στηριζόμαστε, μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια οι γιατροί του κόσμου, έχοντας ένα ειδικευμένο γιατρό, ένα νοσηλευτή, παρέχοντας φάρμακα σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Γίνονται αιματολογικές εξετάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα καλό στάτους. Βέβαια δεν πάβουν και οι διακομιδές. Όταν συμβεί ένα περιστατικό που δεν μπορούν να δώσουν λύση εδώ, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου. Της Ρόδου. Και με το θέμα της υποστελέχωσης συνήθως των υπηρεσιών του Δήμου. Κυρία Κουγιαίνη, πιστεύει κανείς ότι η μικρή νησιωτική Δήμη, τα νόθα παιδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης που είπα πριν 4-5 μέρες, θα στελεχωθούν ποτέ? Εγώ ειλικρινά σας λέω, όχι. Ναι, μεν μπήκαμε στο διαγωνισμό, θα πάρουμε δύο άτομα, ένα στις διοικητικές υπηρεσίες, ένα στην οικονομική υπηρεσία, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ναι. Δεν λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ έχω έναν οδηγό, έναν ηλεκτρολόγο. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάρουν τις άδειές τους. Και να τις πάρουν τώρα. Δούλευαν όλο το χρόνο. Με εντατικά μέσα στη σεζόν. Ποιος θα τους αντικαταστήσει άραγε? Ποιος θα κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων? Ποιος θα πάει στην αφαλάτωση? Ποιος θα γεμίσει τις δεξαμενές? Αυτά είναι ερωτήματα αμήλικτα. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο κόσμος θέλει το νεράκι του. Ο κόσμος θέλει να μαζευτούν τα απορρίμματα. Ναι, το Υπουργείο τα καταλαβαίνει αυτά όταν τους τα εξηγείτε? Δεν τα καταλαβαίνει. Κανείς δεν τα καταλαβαίνει και δεν θα τα καταλάβει. Γιατί δεν θέλει κανείς να τα καταλάβει. Ναι. Και εγώ είπα, αν είναι να παραμένουν έτσι η μικρή νησιωτική Δήμη, πάρτε μια απόφαση, κλείστε τους. Ή νομίζουν ότι θα πορευτούμε μόνο με το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας? Μα δεν όταν γίνει κανείς αυτό. Έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα έρθει κανείς στη Χάλκη με 420 ευρώ και να πληρώνει 200 ευρώ ενίκιο το μήνα. Ναι. Τι θα φάει, τι θα πει? Και γιατί να φύγει από τη Λάρισα και να έρθει στη Χάλκη? Τι θα του μείνουνε? Γιατί δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον κανένας? Όχι, από τον όλα τόπο. Όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα αυτό, αλήθεια, δεν έχει συμμετέχει ούτε κανένας ένας εμάς. Μάλιστα. Ούτε ένας. Άρα έχουμε τα αυτά παραδείγματα, γι' αυτό και μιλάμε.
Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Βεβαίως και θα δυσκολεύει. Mm. Και θα δυσκολεύει. Άρα για αυτές τις περιπτώσεις... Ακόμα και με τους οκταμηνίτες. Ναι. Άρα λοιπόν δεν βρίσκονται λύσεις. Και καλά υπάρχει ένας δρομαδικός δήμαρχος και μπορεί να κάνει και καταμετρήσεις υδρομετρητών και να πηγαίνει και στην αφαλάτωση. Ο επόμενος που θα έρθει από μένα θα το κάνει. Ναι, αλλά προσέξτε, σε κάθε τι υπάρχει πάντα μια εξαίρεση, ένα παραθυράκι. Δηλαδή όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που μας λέτε και μας εξηγείτε τώρα, πρέπει να βρουν μια άλλη λύση. Πώς θα αντιμετωπιστεί? Εγώ δεν σας κρύβω, χάρηκα που στο συνέδριο της ΠΕΔ ήταν η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι. Η κυρία Μαυραγάνη, της οποία ευγενέστατη την έχω γνωρίσει και προσωπικά στο Υπουργείο, δεν έχω θέμα προς Θεού. Βέβαια είναι υπηρεσιακός παράγοντας, δεν είναι πολιτικός παράγοντας για να μπορεί να μας δίνει λύσεις. Εγώ της έφερα ένα απλό παράδειγμα. Της είπα, κυρία Γενική Διευθύντρια, εμείς έχουμε χρήματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ξεχρεώσει το Δήμο, έχουμε και ένα αποθηματικό. Δεν μπορώ να κάνω έργα, δεν μπορώ να κάνω προμήθειες. Τι να τα κάνω τα χρήματα? Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και μου λέει, Δήμαρχε, έχει λεφτά ο Δήμος, γιατί δεν κάνεις κάτι? Πώς να το κάνω? Ναι. Πώς να το κάνω ή πώς θα το κάνει ο επόμενος δήμαρχος από μένα? Mm-hmm. Βλέπετε ότι δεν είμαι αδιάφορος, ασχέτως αν μου έχουν μείνει 9 μήνες. Σκέπτομαι τους κόπους, τα βάσανα, το αίμα, τον υδρότα μου, πολλές φορές τη μοναξιά μου που πέρασα μέσα σε αυτή τη θητεία και σκέπτομαι και τον επόμενο που θα έρθει. Ναι, καταλαβαίνω. Που πρέπει και εκείνος να κατανοήσει και να οπλιστεί με δύναμη. Γιατί θέλει δύναμη, πραγματικά. Ξέρετε, εξαρτάται από τον πρώτο τοίχο που θα βρεις μπροστά σου, εξαρτάται πώς μπορείς να αντιδράσεις. Ναι. Με το κτηματολόγιο τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε? Το κτηματολόγιο. Για να μην έρθουμε από τώρα στην Κάλυμνο, γιατί εκεί από ό,τι βλέπω θα εγκατασταθεί. Την Πέμπτη έρχεται μια υπηρεσιακή παράγοντας, λέω έρχεται μια, γιατί θα είναι μια κυρία που θα μείνει τρεις μέρες στο νησί για να ενημερώσει τους συνδημότες μου τι και πώς θα γίνεται η όλη διαδικασία για να καταγραφούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Και από ό,τι έχω ενημερωθεί, κάθε μήνα θα μας προσδιορίζουν τρεις μέρες ούτως ώστε να έρχονται και να καταγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία. Ωραία. Αυτό πρέπει να γίνει, δηλαδή οι συνδημότες μου να ενεργοποιηθούν για να μην έχουν μετά προβλήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι κλείσει στο κτηματολόγιο, τελείωσε. Μετά πρέπει να έρχονται Κάλυμνο για να το φτιάχνουν. Όχι ότι είναι άσχημα. Άμα τους ομογενείς. Και κανένα ουζάκι και κανένα ψαράκι και κανένα χταπόρι στην Κάλυμνο. Και κανένα γαλακτομπούρικο και τα λοιπά. Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Αδυναμίες είναι αυτές, κυρία Κουκιάνη. Κύριε Δήμαρχε, δεν μου λέτε με τους ομογενείς, εντάξει, είναι ενημερωμένοι όλοι? Κοιτάξτε, εγώ έχω αναρτήσει ήδη στο Facebook. Ναι. Επειδή έχω σχέση και με τους ομογενείς και ναι. Ενημερώνονται μέσω του Facebook του Δημάρχου, εκεί ζήτησα και από ό,τι μου είπαν και το απεδέχτηκαν, θα δώσουν μια μεγαλύτερη παράταση σε ό,τι αφορά τους ομογενείς, ούτως ώστε να εξουσιοδοτήσουν κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο και να στείλουν τις ιδιοκτησίες τους, ούτως ώστε να τις καταγράψουν. Ωραία. Απλώς και εγώ περιμένω να ενημερωθώ και εγώ λεπτομερέστατα, ούτως ώστε να μπορώ επακριβώς να απαντώ στα ερωτήματα του συνδημοτού μου, για να μην κάνω κάποιο λάθος και παγιδεύω τους ανθρώπους και ταλαιπωρούνται. Σωστά το λέτε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή δύναμη στο έργο σας. Την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, την οποία αγαπώ σε όλα τα Δωδεκάνησα. Υγεία να έχουμε. Και μην δυσφοβόμαστε πια τις φουρτούνες. Είμαστε συνηθισμένοι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, ο Δήμαρχος της Χάλκης, ο κύριος Μιχάλης Πατρός, αγαπητοί μου φίλοι, και εμείς πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.